Η σημερινή συνεδρίαση, όπως είναι φανερό, δεν αφορά ούτε τη συζήτηση για τη μνήμη, ούτε για το μέλλον. Είναι ένα πραγματικό τελείριο χυδαίου αντικομουνισμού. Αυτό είναι. Τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν, τα αντικομουνιστικά, είναι κατάπτυστα, είναι προκλητικά ανιστόρητα. Πρέπει να αποσυρθούν, πρέπει να καταψηφιστούν, γιατί οι λαοί στη συνέχεια θα κρίνουν πολύ αυστηρά αυτούς που θα τους δώσουν ψήφο. Ο στόχος που κρύβεται πίσω από αυτά τα κατασκευάσματα σκοπιμότητας που νομιμοποιούν την απαγόρευση της δράσης των κομμουνιστικών κομμάτων, των κομμουνιστικών συμβόλων, της κομμουνιστικής ιδεολογίας, που γενικεύουν τις διώξεις ενάντια στους κομμουνιστές και τις λαϊκές δυνάμεις που αγωνίζονται, είναι ακριβώς οι λαοί της Ευρώπης και οι αγώνες που διεξάγουν. Σε αυτά τα ψηφίσματα πρωτοστατούν αντιδραστικές, σκοταδιστικές δυνάμεις χωρών του Βίζεγκραντ και της Βαλτικής, χώρες που ηρωποιούν τον ναζισμό, ξεπλένοντάς τον, που σπέρνουν το ρατσιστικό δηλητήριο. Η καθοριστική συνεισφορά της Σοβιετικής Ένωσης στη συντριβή του φασισμού και του ναζισμού και στην αιώνια καταδίκη των εγκλημάτων τους είναι ποτισμένη με το αίμα εκατομμυρίων νεκρών, εκατομμυρίων τραυματιών, ανυπολόγιστων θυσιών του αντιφασιστικού αγώνα των λαών της Ευρώπης. Εκείνους που αγωνίστηκαν ενάντια τους, με θράσος τους αποκαλείται συνεργάτες του Χίτλερ. Όμως, όσο βρώμικο μελάνι και αν χυθεί, η ιστορική αλήθεια θα λάμψει. Ο καπιταλισμός προκαλεί τεράστια βάσανα στους λαούς. Ο σοσιαλισμός, ένας κόσμος χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, φτώχεια και ανεργία, είναι η διέξοδος, είναι το μέλλον. Την ιστορία την γράψαν οι λαοί και δεν ξαναγράφεται με ψηφίσματα. Ο αντικομουνισμός δεν θα περάσει.